Θα ήθελα να πω μια κουβέντα για το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επειδή ακούστηκαν διάφορα για το σχηματισμό που χρησιμοποιήσαμε, νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος για να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό. Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται στην Ιταλία τα τελευταία 7-8 χρόνια κατά κόρον και ιδιαίτερα τα τελευταία 2-3. Χθες η Juventus στο Champions League αγωνίστηκε με ένα σχηματισμό 5-3-1-1 σε διαμάντι. Η Εθνική Ιταλίας στο πρόσφατο Euro στην προκριματική φάση απέναντι στην Ισπανία έπαιξε πάλι με 5 αμυντικούς. Η μεγάλη Τζένοα του κ. Κασπερίνη πριν από 3 χρόνια περίπου αγωνιζόταν με σύστημα 3-4-3. Και είναι ένα σχήμα που ένας σχηματισμός σε 3 στόπερ ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κόρον, ιδιαίτερα στην Ιταλία. Είμαι ικανοποιημένος πολύ από την αμυντική λειτουργία που είχε το σχήμα αυτό. Δεν λειτουργήσαμε επιθετικά όπως είχαμε δουλέψει και είχαμε προετοιμαστεί για να λειτουργήσουμε. Δυστυχώς μας έλειψε λίγο η συγκέντρωση, η αυτοπεποίθηση για να μπορέσουμε στα 30 πρώτα λεπτά του αγώνα να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σε γενικές γραμμές όμως είμαι ικανοποιημένος πολύ από τα παιδιά. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται απέναντι στην ομάδα της Βέρειας. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Βέρεια είναι μια ομάδα που πραγματοποίησε το καλοκαίρι 14 μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών, από τους οποίους νομίζω οι 11 είναι ξένοι, με πολύ καλά βιογραφικά. Με πληροφορούν οι συνεργάτες μου τις τελευταίες μέρες ότι ακούγονται κάποια πράγματα για τετράδα αγώνων, για 4x4, για μίνιμουμ 8 πόντους και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά. Εάν στην επόμενη τετράδα κάνουμε 4x4, εμείς δεν θα έχουμε στόχο την παραμονή, θα έχουμε στόχο το πρωτάθλημα, κυνηγήσουμε τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν τετράδες αγώνων, δεν υπάρχουν minimum, δεν υπάρχουν maximum. Εγώ δεν ξέρω το πρόγραμμα πώς πάει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι την Κυριακή παίζουμε τη Βέρεια. Δεν ξέρω μετά τη Βέρεια που παίζουμε. Το φαβορί στην αναμέτρηση της Κυριακής είναι η ομάδα της Βέρειας. Η δικιά μας η ομάδα το καλοκαίρι είχε περιορισμό μεταγραφών και είχε ένα συγκεκριμένο στόχο και έχει τον ίδιο στόχο. Ο στόχος δεν μπορεί να αλλάξει την τρίτη αγωνιστική, ούτε μετά από μια καλή εμφάνιση, ούτε μετά από μια κακή εμφάνιση. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε την Κυριακή τον καλύτερό μας σε αυτό. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε σαν ένας, να αγωνιστούμε σαν ένας και να νιώθουμε σαν ένας. Μόνο έτσι θα παλέψουμε να πάρουμε αποτέλεσμα την Κυριακή. Αν πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με άνεση, το μόνο που έχουμε να πάρουμε είναι πιθανότατα ένα μεγάλο χαστούκι. Θέλω να υπάρχει σοβαρότητα στην ομάδα μου. Μην προσπαθείτε να φορτώσετε αυτά τα παιδιά με άγχος ή με υπερβολές, γιατί μόνο κακό μπορείτε να μας κάνετε. Αυτά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπως βλέπετε την ομάδα
Θέμης ο Τζιμόπουλος επανήλθε. Στο κανονικό πρόγραμμα χθες έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Έχουμε κάποια προβλήματα με τον Καρέ από κάποιες ενοχλήσεις στον αστράγαλό του και δεν έχει προπονηθεί κανονικά αυτήν την εβδομάδα. Σίγουρα σκοπός μας είναι κάθε Κυριακή να παρουσιαζόμαστε και καλύτεροι. Και η ετοιμότητά μας είναι κατάλληλη για αυτή την εποχή, πιστεύω. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Θεωρείτε ότι αυτό το 4-4 πιθανώς που γράφεται, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν γράψει αρκετοί συνάδελφοι, μπορεί να έγινε εξαιτίας αυτό που αναφέρατε, το ότι είστε σε καλή κατάσταση? Σίγουρα. Εδώ στην Ελλάδα βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά. Και είμαστε πολύ εύκολοι στο να βγάλουμε θεούς και από εδώ από πιεούς τράβους. Και η Βέρεια την πρώτη αγωνιστική έκανε καταπληκτική εμφάνιση με τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο μάτς έχασε από τον Πανίνη στην έδρα της. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη για καμία ομάδα. Και κάθε παιχνίδι θέλει σοβαρότητα, έχει τις ιδιαιτερότητές του και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε σε κάθε αγώνα να εξαντλούμε αυτές τις πιθανότητες. Δεν είμαστε φαβοροί ούτε για το UEFA ούτε για το Champions League. Το γεγονός ότι η Βέρεια συνεχίζει με προσωρινή λύση του πάγκου της και είναι προσωρινή γιατί δεν έχει χρειαστεί ο κ. Καρέλας, είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για την Παζιά? Τον κ. Καρέλα τον εκτιμώ πολύ. Έτυχε να όταν ήμουν στον Ολυμπιακό στην πίτα ομάδα, δούλευε στην πρώτη ομάδα, τον γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι μειονέκτημα ή μειονέκτημα αυτό. Αυτό που ξέρω ότι είναι ότι η Βέρεια σε δύο εντός έδρας αγώνες έχει δύο ήττες και ότι την Κυριακή έχει μεγάλο βάρος και μεγάλη ανάγκη να μας κερδίσει.